Εθελοντές πέφτουν στην Ανατολική Ουκρανία για να πολεμήσουν. Μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στο Μίνσκ, οι συγκρούσεις είναι σποραδικές. Ο πρόεδρος Ποροσέγκο την αποκάλεσε ψευδοεκεχηρία και δήλωσε ότι 11.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. Το Euronews συνάντησε έναν στρατιώτη από την ουγγρική μειονότητα στην Ουκρανία. Ο Πέτερ Φιλίποβιτς ζει μερικά χιλιόμετρα από τη Μεθόριο με την Ουγγαρία. Μετά τη δεύτερη συμφωνία στο Μίνσκ, ξεκίνησαν οι πλέον σφοδροί βομβαρδισμοί και ξεκίνησε η επιχείρηση για την ανακατάληψη του Ντεμπάλτσεβε. Κάπως έτσι βιώσαμε στο μέτωπο τη δέσμευση των ηγετών για την τήρηση της συμφωνίας. Το Ούζγκορον είναι η πρωτεύουσα της Υπερκαρπαθίας. Κάποτε ανήκε στην Ουγγαρία. Βρίσκεται στη Μεθόριο με τη Σλοβακία και απέχει μόλις 26 χιλιόμετρα από την Ουγγαρία. Οι κοινότητες Ούγγρων, Σλοβάκων, Ουκρανών, Ρώσων και Γερμανών ζουν εδώ αρμονικά, με σεβασμό στη διαφορετική κουλτούρα και θρησκεία. Κανείς εδώ δεν είναι κατώτερος λόγω της μητρικής του γλώσσας. Αν υπάρχουν εντάσεις, αυτές είναι εισαγόμενες και προέρχονται από ξένες δυνάμεις στην Υπερκαρπαθία. Ο Ουκρανός βουλευτής Ζόλταν Μπρένζοβιτς υποστηρίζει πως η αίσθηση του πολέμου υπάρχει. Ακόμα και αν στους δρόμους επικρατεί ηρεμία. Ο πόλεμος επηρεάζει την Υπερκαρπαθία όσο σκληρά επηρεάζει και τα άλλα μέρη της Ουκρανίας. Οι στρατολογίες συνεχίζονται, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι συμμετέχουν σε επιχειρήσεις στην Ανατολική Ουκρανία. Ο Πέτερ Φιλίποβιτς επέστρεψε από την εμπόλεμη ζώνη πρόσφατα. Ήταν, όπως λέει, φυσικό να πολεμήσει για την Ουκρανία. Τραγική ηρωνία, στη μονάδα του οι περισσότεροι ήταν ρωσόφωνοι. Αν και η πλειοψηφία ήταν Ουκρανοί, εκτός από εκείνον. Πολεμούν εναντίον των Ρώσων, με τους οποίους μιλούν την ίδια γλώσσα. Οι Ρώσοι χρειάζονται μια διέξοδο προς την Κριμαία. Έχουν ανάγκη τον Ντονμπάς και τις περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ. Ο κύριος στόχος είναι η διασφάλιση ενός δρόμου προς την Κριμαία. Η Μόσχα παρέχει πυρομαχικά, εξοπλισμό και άνδρες, όχι μόνο ψωμί και κονσέρβες. Οι αυτονομιστές δεν ακολουθούν εντολές. Στις ομάδες τους έχουν διοικητές, αλλά δεν υπακούν σε κανένα πολιτικό. Ποιος όμως στηρίζει τους Ουκρανούς στρατιώτες? Ο Πέτερ μας λέει ότι η βοήθεια έρχεται κυρίως από εθελοντές. Η κυβέρνηση δεν βοηθά πολύ. Στηρίζει, αλλά όχι τόσο όσο οι απλοί άνθρωποι, οι εθελοντές. Κάθε εβδομάδα έρχονται με λεωφορεία και φέρνουν ρούχα και προμήθειες, αλλά όχι πυρομαχικά, μόνο κάποιον εξοπλισμό. Εδώ όμως είναι πόλεμος και σε αντίθεση με τις ταινίες, οι σφαίρες είναι αληθινές. Μην τα φύγουμε.